Καλημέρα σε όλες και όλους. Τους πιο θερμούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς εκ μέρους του ΚΚΕ, σε όλους εδώ τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους μαθητές που δεν συμβιβάζονται με την κανονικότητα να ξεκινάει το σχολείο και να μην έχει έρθει όλο το αναγκαίο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Με όλους εκείνους τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές που δεν θεωρούν ότι είναι κανονικότητα τα παιδιά μας να βρίσκονται συνεχώς σε κίνδυνο κάτω από την τραγική έλλειψη σχολικής στέγης και ασφαλών εγκαταστάσεων που να μπορούν να βοηθούν τα ίδια τα παιδιά με ειδικές ανάγκες να πηγαίνουν απρόσκοπτα στο σχολείο τους. Είμαστε εδώ και ενώνουμε τη φωνή μας με γονείς και εκπαιδευτικούς που έχουν έρθει από κάθε μεριά της Ελλάδας, γιατί δεν συμβιβάζονται ότι δεν υπάρχει το αναγκαίο ποσό με ευθύνη κυβέρνηση, περιφέρειας αλλά και δήμων για να μπορούν τα παιδιά να πηγαίνουν απρόσκοπτα σχολείο με τα αναγκαία πούλμαν και όλα αυτά να είναι δωρεάν. Για όλα αυτά είμαστε σήμερα εδώ και λέμε ότι το 2024 δεν είναι πολυτέλεια. Οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων για να μπορούν να καλυφθούν οι μαθησιακές ανάγκες των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Δεν είναι πολυτέλεια να υπάρχει δωρεάν σε αποκλειστικά δημόσιες δομές για τη δημιουργική τους απασχόληση. Δεν είναι πραγματικά πολυτέλεια ένας γονιός να μην έχει την ανασφάλεια για το παιδί του στην καθημερινότητά του. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση λογαριάζει όχι μόνο με τη λογική του κόστους για το εχθρικό, για το λαό κράτος, όλη την αναγκαία κρατική χρηματοδότηση αυτών των δομών. Όχι μόνο με το κριτήριο του ωφέλους, με κριτήριο να κάνουν business στα ιδιωτικά μεγαθύρια, με κριτήριο της ανάγκης των παιδιών. Αλλά αξιοποιεί τις δικές μας, τη δική μας τσέπη που μέσω της φορολογίας για να ενισχύει με πολλαπλούς τρόπους τις επικίνδυνες διευθετήσεις που γίνονται αυτή την περίοδο, εμπλέκοντας το λαό μας στους ανελαίητους υπεραλιστικούς ανταγωνισμούς ή πανάτο Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην κόντρα με τη Ρωσία, αλλά και για να στηρίξει το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, το οποίο μακελεύει αυτή τη στιγμή και το λαό της Παλαιστίνης και το λαό του Λιβάνου πιο δίπλα. 500.000 ευρώ δίνουν κάθε μέρα για τη φρεγάτα Ίδρα που βρίσκεται αυτή, για τη φρεγάτα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο στόμα του λύκου, αλλά αρνούνται να ικανοποιήσουν τα δίκαια αιτήματα των συλλόγων γονέων, των συλλόγων εκπαιδευτικών, του αγωνιστικού αναπηρικού κινήματος με κριτήριο τις σύγχρονες κοινωνικές μας ανάγκες. Αλλά βλέπετε, εδώ υπάρχουν και ευθύνες και από όλους όσους στηρίζουν αυτές τις αντιδραστικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στο όνομα λέει της συμπεριληπτικότητας, τι κάνουν ουσιαστικά, βάζουν κόφτες στην ανάγκη των παιδιών να έχουν τμήματα ένταξης, να έχουν παράλληλη στήριξη, να έχουν ένα σχολείο κατάλληλο για να μπορούν να πηγαίνουν. Και όχι αυτό το έσχος που γίνεται για παράδειγμα στο Εγάλεο με 4 σχολικές μονάδες σε διόρροφο κτίριο ή αυτά που ανέφερε ο Στράτος για το ΕΕΚ και το Πολυαναπήρο. Για όλα αυτά λοιπόν αξίζει να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες, τις σύγχρονες αγωνιστικές διεκδικήσεις να αγκαλιαστούν από ακόμα περισσότερους, γιατί μπορούμε και πρέπει να παλέψουμε για το σχολείο που έχουμε ανάγκη, για ένα σχολείο στον πόη των ονείρων, στον πόη των ανθρώπων, σε μια κοινωνία απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, σε μια κοινωνία με ριζικές αλλαγές στο επίπεδο της οικονομίας και της κοινωνίας. Καλή δύναμη και όντως, όπως είπε και ο Στράτος, είναι μια πολύ όμορφη μέρα. Να ξέρει η κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται να την αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Θα είμαστε εδώ μέχρι να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας.